Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Καλό μεσημέρι, είναι η εκπομπή Full Επίθεση σε ρυθμούς του τελικού του Κυπέλλου Ελλάδος, παραμονή του μεγάλου αγώνα. Αύριο στις 8.30 ο ΠΑΟΚ αντιμετωπίζει την ΑΕΚ στο ΆΚΑ, στον μεγάλο τελικό του Κυπέλλου Ελλάδος, θέλοντας να κατακτήσει το τρόπαιο για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Ο Λίμπερο φυσικά κινείται στους ρυθμούς του τελικού του Κυπέλλου Ελλάδος. Είμαστε σε επάλξεις για το πολύ σπουδαίο παιχνίδι. Μαζί θα πάμε μέχρι και τις 3. Με πολύ ενδιαφέροντα θέματα. Εδώ είμαστε, Full Επίθεση. Παραμονή του μεγάλου τελικού. Για το σπουδαίο παιχνίδι θα συζητήσουμε με έναν παλέμαχο ποδοσφαιριστή του ΠΑΟΚ, ο οποίος θα μας καταθέσει φυσικά τις απόψεις του ως και πιο ειδικός. Θα έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον Παύλο Δερμιτζάκη. Καλησπέρα κύριε Δερμιτζάκη, καλό μεσημέρι. Καλησπέρα, καλό μεσημέρι σε εσάς και σε όλους τους ακροατές της εκπομπής σου. Τι κάνετε, είστε καλά? Καλά, δόξα τω Θεώ, εσείς? Μια χαρά, μια χαρά. Περιμένουμε το πολύ μεγάλο παιχνίδι της αυριανής ημέρας στο ΆΚΑ. Θα είστε εκεί ή θα το παρακολουθήσετε από τηλεόραση? Όχι, θα το παρακολουθήσω από τηλεόραση. Ωραία. Θα ήθελα φυσικά να ξεκινήσουμε τη συζήτηση και θα ήταν προτιμότερο για όλους από το καθαρά αγωνιστικό κομμάτι. Ωστόσο, δεν θα μπορούσα να μην σας ρωτήσω στο ξεκίνημα για το θέμα που απασχολεί και έχει βρεθεί στο επίκεντρο από χθες κυρίως, του ορισμού ξένων διαιτητών στο μεγάλο τελικό. Θα ήθελα τη δική σας άποψη. Ναι, εγώ θα το γενικεύσω λίγο. Θα πω ότι το κύπελο είναι ένα, από μόνο του ένα μεγάλο γεγονός, αθλητικά, ποδοσφαιρικά, κοινωνικά, για τον τόπο μας. Όπου θα έλεγα εμείς κάνουμε ό,τι είναι δυνατό να το υποβαθμίσουμε. Θυμίζω ότι, και ακούγεται ότι το γήπεδο θα θυμίζει εμπόλεμη ζώνη. Έχουμε και το καινούριο αυτό γεγονός, τον ορισμό ξένων διαιτητών. Και θεωρώ ότι είναι κάτι το οποίο σαφώς δεν μας τιμάει. Δεν θέλω να σχολιάσω κάτι άλλο. Θεωρώ ότι όποιος καταλάβει, κατάλαβε. Mm-hmm. Πιστεύετε όμως ότι μετά από όσα είδαμε και φέτος να γίνονται με την ελληνική διαιτησία, ίσως αυτή θα είναι μια επιλογή που ίσως να φέρει λιγότερη καχυποψία, ίσως προς φιλάθλους των δύο ομάδων? Σίγουρα γι' αυτό το κάνουν. Αλλά θα έλεγα ότι αν λίγο το κοιτάξουμε πιο εμπεριστατωμένα, θεωρώ ότι αυτοί που βάζουν τους διαιτητές και μέσα σε εισαγωγικά έχουμε παραφωνίες, οι ίδιοι είναι αυτοί οι οποίοι τους καθαρίζουν. Εγώ θεωρώ, και το έχω πει πολλές φορές, ότι έχουμε πολύ καλούς διαιτητές. Αρκεί να τους αφήνουμε, να μην τους ενοχλούμε και να σφυράνε βάσει αυτά τα οποία βλέπουν. Κάτι το οποίο μέχρι στιγμής και για μεγάλο χρονικό διάστημα δεν γίνεται. Άρα, εχθές ήταν καλός γιατί μου έκανε τα χατήρια, ενώ σήμερα που είναι ένα μεγάλο γεγονός, το οποίο είναι, πρέπει να είναι διαφήμιση για τη χώρα μας, αυτοί οι διαιτητές που πιθανόν όλοι τους είναι διεθνείς, άρα έχουν την ικανότητα να σφυράνε μεγάλες αναμετρήσεις στην Ευρώπη, αλλά δεν είναι ικανοί να σφυράνε στη χώρα μας ένα μεγάλο γεγονός όπως είναι ο τελικός κυπέλλου. Θεωρώ ότι είναι κάτι το οποίο πρέπει να μας προβληματίσει. Σίγουρα πρέπει να προβληματίσει την ΕΠΟ περισσότερο, τους διαιτητές τους ίδιους, γιατί θεωρώ ότι είναι κάτι το οποίο δεν το αξίζει κανένας. Δηλαδή δεν αξίζει κανένας να εισπράττει αυτό σε όλα τα επίπεδα. Ό,τι έχει να κάνει ό,τι έχει να κάνει με το ποδόσφαιρο γενικά. Σίγουρα, και τουλάχιστον ευχή όλων είναι να μην βρεθούν οι διαιτητές και πάλι στο επίκεντρο σε ένα τόσο σημαντικό παιχνίδι που κρίνει ένα τρόπαιο. Ας ελπίσουμε να μην ασχοληθούμε, να ασχοληθούμε όσο το δυνατόν λιγότερο γίνεται με τους διαιτητές, με τη διαιτησία γενικότερα και να κερδίσει το ποδόσφαιρο όπως είναι κλισέ, αλλά αυτό είναι ευχή όλων. Είχαμε την τύχη να παρακολουθήσουμε πολύ μεγάλες αναμετρήσεις το τελευταίο διάστημα, ό,τι είχε να κάνει με το Champions League, με το Europa League,
να δούμε μεγάλες αναμετρήσεις μεγάλων ομάδων και πολύ καλών παιχνιδιών. Θα διαπιστώσετε όμως, όπως διαπίστωσα και εγώ, ότι γίνανε και λάθη διαιτητικά. Δείτε όμως πώς συμπεριφέρονται, πώς το αντιμετωπίζουν αυτοί και πώς το αντιμετωπίζουμε εμείς. Εμείς δυστυχώς, όχι ότι δεν έχουν προκαλέσει, δεν έχουν δώσει αρνητικά δείγματα γραφής οι διαιτητές, βεβαίως. Αλλά θεωρώ ότι το πρώτο που πρέπει να κάνουμε είναι να αλλάξουμε τον τρόπο σκέψης, τη φιλοσοφία μας, την κουλτούρα μας, ώστε να δεχόμαστε ένα λάθος ενός διαιτητή σαν ένα λάθος βάσει το ότι το παιχνίδι το ίδιο από μόνο του είναι ένα παιχνίδι λαθών. Δυστυχώς, εδώ και χρόνια έχουμε μπει σε άλλη διαδικασία που δεν ξέρω κατά πόσο είναι εύκολο αυτό να το πετύχουμε σαν χώρα, σαν λαός γενικά. Σίγουρα, πρέπει να αλλάξουμε νοοτροπία λοιπόν ριζικά. Θέλει μεγάλη συζήτηση. Σίγουρα, είναι μεγάλη συζήτηση αυτή η διαιτησία. Το να ορίζουμε ξένο διαιτητή σε ένα μεγάλο event, σε ένα μεγάλο γεγονός για τη χώρα μας, πιστεύω ότι δεν μας τιμάει. Ή κάτι κάνουμε λάθος, κάτι κάνουμε στραβά. Σίγουρα, αυτή η συζήτηση για τη διαιτησία είναι μεγάλη και ατελείωτη. Ας ελπίσουμε, εγώ θα ξανατονίσω, να μην είναι οι πρωταγωνιστές οι διαιτητές σε ένα τόσο σημαντικό παιχνίδι και πάλι και να απολαύσουμε μόνο ποδόσφαιρο. Να μην επηρεάσουν αυτό το παιχνίδι, να μην χρειαστούν οι αποφάσεις τους να είναι καθοριστικές και φυσικά να μην είναι λανθασμένες σε καμία περίπτωση. Απλώς και εμείς πρέπει να βοηθάμε γι' αυτό. Όλοι μας που ασχολούμαστε με το ποδόσφαιρο. Όλοι πρέπει να βοηθάμε. Σίγουρα, χρειάζεται, όπως είπατε και νωρίτερα, αυτό θα κρατήσω, αλλαγή φιλοσοφίας. Ναι, είναι πώς βλέπεις το ποτήρι, μισοάδιο ή μισογεμάτο. Ναι, βεβαίως. Για να περάσουμε τώρα στα καθαρά αγωνιστικά, αυτά που πρέπει να μας απασχολούν, πώς βλέπετε το παιχνίδι, έτσι ένα αρχικό σχόλιο θα ήθελα. Καταρχάς, είναι μια αναμέτρηση που είχαμε τη χαρά να τη δούμε και πέρσι. Για δεύτερη χρονιά το ίδιο ζευγάρι. Για την ΑΕΚ είναι τρίτη χρονιά συνεχόμενη και θα έλεγα ότι εδώ φαίνεται και η θετική εξέλιξη αυτών των ομάδων. Σίγουρα είναι ένα παιχνίδι ανάμεσα σε δύο ομάδες που φέτος κατά κοινή ομολογία παίξαν το καλύτερο ποδόσφαιρο, με ένα πολύ καλό ρόστερ, με ένα πολύ καλό υλικό, με δύο καλούς προπονητές που θεωρώ ότι έχουν τη δυνατότητα να δώσουν ένα ποιοτικό παιχνίδι και φυσικά να κερδίσει αυτός ο οποίος θα το δουλέψει περισσότερο μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Είναι ένα παιχνίδι γενικά ειδικών συνθήκων, το οποίο θα χρειαστεί μεγάλο πλάνο και στρατηγική στο τακτικό κομμάτι. Αυτή τη στιγμή, αυτή την τελευταία χρονική περίοδο, όπως βλέπετε την κατάσταση των δύο ομάδων αγωνιστικά, ποιος πιστεύετε ότι κάποιος ίσως έχει ένα μικρό προβάδισμα, ένα μικρό αβαντάζ, ώστε να χαρακτηριστεί φαβορί? Ναι, πιστεύω ότι και οι δύο ομάδες έχουν τα θετικά. Έχουν πολλά θετικά, τα οποία όμως, αν δεν τα προσέξουν, μπορεί να τους γυρίσει μπούμερα σε αρνητικό. Και τι θέλω να πω. Από τη μια, η ΑΕΚ έχει την ψυχολογία, λόγω του ότι έχει κατακτήσει το πρωτάθλημα, αλλά αν το τελευταίο διάστημα έχει υπάρξει εφησυχασμός, αυτός ο εφησυχασμός θα φανεί και στον αγωνιστικό χώρο. Άρα το πλεονέκτημα η ψυχολογία θα γίνει μειονέκτημα εφησυχασμός. Από την άλλη, ο ΠΑΟΚ πραγματικά το τελευταίο διάστημα, βάσει την εικόνα των δύο ομάδων, ο ΠΑΟΚ είχε μια σταθερότητα, μια αγωνιστική πειθαρχία και μια εικόνα πάρα πολύ καλή. Αυτό που θέλει να δείξει, να αποδείξει ότι, αυτό που ακούγεται τουλάχιστον, που εγώ δεν συμφωνώ, να δείξει ότι είναι καλύτερη ομάδα και ότι άδικα έχασα το πρωτάθλημα. Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Ούτε λίμπερο 107,4, φουλ επίθεση μέρος δεύτερο. Η ώρα του μεγάλου τελικού του κυπέλλου Ελλάδος πλησιάζει. Σήμερα παραμονή του μεγάλου αγώνα. Φυσικά ο λίμπερο βρίσκεται στις επάλξεις, όπως θα είναι και αύριο στους ρυθμούς του πολύ σπουδαίου παιχνιδιού. Με όλο το δημοσιογραφικό επιτελείο φυσικά να βρίσκεται στην Αθήνα και στο ΆΚΑ για την ενημέρωσή σας πριν το παιχνίδι, με πλούσιο pre-game. Κατά τη διάρκεια του αγώνα φυσικά με την περιγραφή της αναμέτρησης. Μετά το παιχνίδι όλα όσα θα ακολουθήσουν. Με σχόλια, ρεπορτάζ. Ακούσαμε νωρίτερα συνέντευξη του παλέμαχου ποδοσφαιριστή και πρώην προπονητή του ΠΑΟΚ, Παύλου Δερμιτζάκη.
ο οποίος στάθηκε σε κάποια έτσι επιμέρους στοιχεία που μπορούν να κρίνουν τέτοιου είδους αναμετρήσεις, τελικούς κυπέλου και όχι μόνο. Μίλησε για συγκέντρωση, καθαρό μυαλό, πάθος, θέληση φυσικά. Ενώ τόνισε ότι οι στατικές φάσεις είναι ένα κομμάτι που σε μεγάλο ποσοστό και σε υψηλό βαθμό δουλεύουν οι προπονητές, διότι έχουμε δει να κρίνουν πολλούς τελικούς και να δίνουν τρόπαια κάποια γκολ που προέρχονται από στατικές φάσεις. Αυτό που τόνισε ο Παύλος Δερμιτζάκης και θα συμφωνήσω μαζί του είναι ότι παρόλα αυτά που έχουν συμβεί τη φετινή χρονιά στο πρωτάθλημα, αγωνιστικά και εξωαγωνιστικά, αυτό το παιχνίδι είναι ένα ξεχωριστό παιχνίδι, ένα ιδιαίτερο παιχνίδι με τη δική του σημασία. Είναι ένας τελικός, κρίνεται ένα τρόπαιο, μια κούπα. Και η ομάδα του ΠΑΟΚ που έχει όλο αυτό το θυμό, ίσως την ψυχολογία της οργής θα έλεγα με όλα όσα έχουν συμβεί, νιώθει αδικημένη. Δεν θα πρέπει να επηρεαστεί από όλο αυτό, θα πρέπει ούτε έχει να αποδείξει κάτι. 30 αγωνιστικές, 29 για την ακρίβεια, αν εξαιρέσουμε το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό, έδειξε στο πρωτάθλημα ότι ήταν η καλύτερη ομάδα στους περισσότερους τομείς, επιθετικά, αμυντικά, έσπασε ένα σωρό ρεκόρ σε ρή συνεχόμενων νικών, σε ρή αμυντικής επίδοσης. Πασχαλάκης έσπασε τα ρεκόρ κάτω από την εστία. Απέδειξε γενικότερα ότι διαθέτει το καλύτερο υλικό, έπαιξε το καλύτερο ποδόσφαιρο, ομολογουμένως. Αυτό το παραδέχεται όλη η φιλαθλή Ελλάδα. Το γιατί δεν κατέκτησε το πρωτάθλημα, ξέρουμε όλοι πλέον τι συνέβη. Αλλά δεν έχει σε αυτό το παιχνίδι το αυριανό να δώσει απαντήσεις για τίποτα. Τις αποδείξεις έδωσε όλη τη χρονιά. Είναι ένα ξεχωριστό παιχνίδι, κρίνει ένα άλλο τρόπο στο οποίο ο ΠΑΟΚ έφτασε να διεκδικεί. Έφτασε μέχρι τον τελικό μόνο με νίκες από τη φάση των ομίλων. Πέρασε όλα τα νοκάουτ συνέχεια μόνο με νίκες. Ούτε καν ισοπαλία είχε η ομάδα του Ρασβάν Λουτσέσκου. Η ΑΕΚ δυσκολεύτηκε περισσότερο για να φτάσει στον τελικό του ΆΚΑ. Οι δυο τους τώρα πάλι όπως και πέρσι στο Βόλο θα διεκδικήσουν το τρόπαιο. Ο ΠΑΟΚ θέλει να το κατακτήσει για δεύτερη συνεχόμενη φορά. Κάτι που θα συμβεί αν συμβεί για πρώτη φορά στην ιστορία του όπως προανέφερα. Είναι ο 19ος τελικός, εκ των οποίων οι 16 αν θυμάμαι σωστά έχουν γίνει στην Αθήνα. Οι δύο στη Θεσσαλονίκη και ο ένας στο Βόλο. Οι 15 στην Αθήνα, το συγγνώμη. Ο ΠΑΟΚ θα κληθεί και πάλι να παίξει στο ΆΚΑ, ένα γήπεδο στο οποίο φυσικά έχει αρνητική παραδοση, αλλά σε τέτοιου είδους παιχνίδι παραδοση είναι για να σπάνε σε τέτοιου είδους παιχνίδια και αυτό φυσικά δεν πρέπει να επηρεάσει αρνητικά την ψυχολογία των ασπρόμαυρων. Ο κόσμος βρίσκεται και αυτός στους ρυθμούς του τελικού. Από σήμερα μεγάλη μάζα των οπαδών του ΠΑΟΚ θα ξεκινήσει ή έχει ξεκινήσει ήδη να εκδράμει προς την Αθήνα για να βρεθούν στο πλευρό του Δικεφάλου του Βορρά, να στηρίξουν την ομάδα. Φυσικά δεν πρέπει να υπάρχουν παρατράγουδα, πρέπει να αποφευχθούν όσα θλιβερά είδαμε πέρσι στο Βόλο. Το κλίμα είναι τεταμένο φυσικά για διάφορους λόγους και η ηθική αυτουργή σίγουρα υπάρχουν, αλλά πρέπει να επικρατήσει ψυχραιμία και να μην παρασυρθεί ο κόσμος, διότι είδαμε και τι επιπτώσεις είχαν όσα έγιναν πέρσι στο Βόλο για την ομάδα του ΠΑΟΚ. Έπαιξε 10 παιχνίδια και κλεισμένο το θυρών φέτος. Τα 7 ήταν λόγω της τιμωρίας για τον τελικό. Δεν πρέπει να πέσει την παγίδα ο κόσμος του ΠΑΟΚ. Δεν πρέπει να παρασυρθεί προκλήσεις. Ας ελπίσουμε να μην υπάρχουν, αλλά πιθανώς να υπάρχουν. Δεν πρέπει να υπάρξει απάντηση. Όσοι ταξιδέψουν, τόσοι πρέπει να επιστρέψουν στα σπίτια τους. Χρειάζεται πολύ προσοχή από όλους τις πλευρές και όλους τους αρμόδιους φυσικά για όλη αυτή τη μετακίνηση των οπαδών του ΠΑΟΚ προς την Αθήνα και από άλλες πόλεις, όχι μόνο από τη Θεσσαλονίκη, και την επιστροφή όλων στις εστίες τους. Να υπενθυμίσουμε ότι σήμερα το απόγευμα παραμονή του τελικού του κυπέλου υπάρχει στις 5 παρατέταρτο. Θα ξεκινήσει η συνέντευξη τύπου του προπονητή της ΑΕΚ Μανώλο Χιμένεθ και του αρχηγού των κιτρινόμαυρων του Μάνταλου. Στις 5.30 θα γίνει κοινή φωτογράφηση των αρχηγών των δύο φιναλίστ με το τρόπαιο του κυπέλου Ελλάδος, όπως ήθιστε. Στη συνέχεια θα ακολουθήσει στις 6 και 4 συνέντευξη τύπου του προπονητή του ΠΑΟΚ Ρασβάν Λουτσέσκου και του αρχηγού του ΠΑΟΚ, του Αντελίνο Βιεϊρίνια.
Θα μιλήσουν για το πολύ σπουδαίο αυριανό παιχνίδι. Θα απαντήσουν στις ερωτήσεις των εκπροσώπων του τύπου. Μία ημέρα πριν τη σπουδαία αναμέτρηση. Στη συνέχεια στις 7 θα προπονηθούν και οι δύο ομάδες, ο ΠΑΟΚ στο ΟΑΚΑ και η ΑΕΚ στα Σπάτα. Δεν θα προπονηθεί στο ΟΑΚΑ η Ένωση μία μέρα πριν τον τελικό βέβαια. Το ΟΑΚΑ είναι η φυσική της έδρα και αγωνίζεται όλη τη χρονιά. Αυτό είναι ένα κομμάτι το οποίο συζητήθηκε πολύ. Ο ΠΑΟΚ θα κληθεί να παίξει άλλον ένα τελικό στην έδρα του αντιπάλου. Αλλά όπως τονίσαμε και προηγουμένως, αυτό δεν πρέπει να είναι ένα στοιχείο που θα επηρεάσει την ομάδα του Ρασβάν Λουτσέσκου, που μπορεί στον αγωνιστικό χώρο να δείξει αυτό που έδειξε όλη τη χρονιά, την ανωτερότητά της. Να αναφέρουμε φυσικά ότι υπάρχουν μηνύματα και έτσι μηνύματα νίκης και κατάκτησης του τροπαίου και από πολλούς πρώην παίχτες του ΠΑΟΚ. Σαν Χακόμπο για παράδειγμα μέσα στο social media έστειλε το δικό του μήνυμα, αλλά και άλλοι ποδοσφαιριστές, παλέμαχοι, πρώην προπονητές του ΠΑΟΚ στέλνουν τα δικά τους μηνύματα αυτές τις μέρες μέσω των MMA, μέσω κοινωνικής δικτύωσης για τον τελικό του κυπέλου. Όσο αφορά την μετακίνηση των φιλάθλων, είπαμε και νωρίτερα από σήμερα ξεκινάει ουσιαστικά η μεγάλη μάζα των οπαδών του ΠΑΟΚ να μετακινείται, να εκδράμει προς την Αθήνα. Αύριο θα ξεκινήσει η οργανωμένη μετακίνηση. Στις 5 το πρωί από τα Μάλγαρα θα αναχωρήσουν τα λεωφορεία με τους φίλους του Δικεφάλου. Υπήρξε χθες και σχετική ενημέρωση, ανακοίνωση της ΠΑΕ ΠΑΟΚ με ακριβείς οδηγίες, με λεπτομέρειες που θα πρέπει να γνωρίζουν όσοι θα εκδράμουν. Πιο συγκεκριμένα θα γίνουν δύο στάσεις στη διαδρομή όπως αναφέρει η ΠΑΕ ΠΑΟΚ. Θα υπάρχει συνοδεία ασθενοφόρου, ασφάλειας και δικηγόρων. Τα πούλμαν προορίζεται να βρίσκονται στις Αφίδνες γύρω στις 3 και από τις 3.30 θα ξεκινήσει τμηματικά η αναχώρηση των λεωφορείων για το ΟΑΚΑ, αφού πρώτα γίνει ο καθιερωμένος και ο τυπικός έλεγχος ασφαλείας από την αστυνομία προς φιλάθλους. Σε 20 θα αναχωρούν τα λεωφορεία με συνοδεία αστυνομίας και θα φτάνουν στο πάρκινγκ του γηπέδου, ώστε από εκεί οι φιλάθλοι να μπουν στις κερκίδες. Στις 4 θα ανοίξουν οι θύρες. Επίσης η ΠΑΕ ΠΑΟΚ έδωσε οδηγίες και για τους φιλάθλους που θα βρίσκονται στην Αθήνα, που μπορούν να συγκεντρωθούν στο σύνδεσμο φίλων ΠΑΟΚ Αθηνών, το Πανελλήνιο, και από εκεί να αναχωρήσουν στις 3.30 για το ΆΚΑ με τα οχήματα του ΆΣΑ και με συνοδεία αστυνομίας. Υπάρχουν οδηγίες και για τους φιλάθλους που θα ταξιδέψουν από την Νότια Ελλάδα. Αυτοί θα ξεκινήσουν από τις 4 να μετακινούνται προς το ΆΚΑ με συνοδεία της αστυνομίας από τα διόδια της Ελευσίνας. Στις 4.30 να διορθώσω, θα ανοίξουν οι θύρες του γηπέδου, όπως βλέπω τώρα στην ανακοίνωση, και όχι στις 4. Φυσικά η ΠΑΕ ΠΑΟΚ μέσω αυτής της ανακοίνωσης έστειλε και τα μηνύματά της προς τον κόσμο. Τονίζει πιο συγκεκριμένα ότι το Σάββατο στο ΆΚΑ πάμε να γράψουμε ένα ακόμα κεφάλαιο στην ιστορία της ομάδας μας. Όλοι μαζί σαν μια οικογένεια, με πίστη, σεβασμό στην προσπάθεια των ποδοσφαιριστών και του προπονητή και με διάθεση να καταθέσουμε τη φωνή, την ψυχή και τη θετική ενέργειά μας. Ενωμένοι και αποφασισμένοι, όχι μόνο στηρίζουμε την ομάδα για την κατάκτηση ενός ακόμη τίτλου από τους πολλούς που είναι μπροστά μας, αλλά διασφαλίζουμε ότι δεν θα παίξει ποτέ πια ξανά μόνη της, χωρίς τον κόσμο της. Δεν απαντούμε σε προκλήσεις, δεν ασχολούμαστε με τους αντιπάλους, δεν ανάβουμε πυρσούς, δεν χρησιμοποιούμε κροτίδες και δεν ρίχνουμε το παραμικρό στον αγωνιστικό χώρο. Δεν αφήνουμε την ομάδα μας μόνη της ποτέ ξανά. Αυτό είναι το μήνυμα που δίνει η ΠΑΕ ΠΑΟΚ προς τον κόσμο μέσω της χθεσινής ανακοίνωσής της, στην οποία έδωσε και τις ακριβείς οδηγίες προς τους φιλάθλους. Πολύ σημαντικά όλα αυτά και φυσικά είναι ευχή όλων να διοργανωθεί, να γίνει ένας τελικός που θα αποτελέσει πραγματικά γιορτή, χωρίς να συμβεί το παραμικρό, να μην δούμε όσα θλιβερά είδαμε πέρσι στο Βόλο. Φυσικά γι' αυτό έχει ευθύνη η αστυνομία. Και ας ελπίσουμε, παρά το τεταμένο κλίμα που υπήρχε το τελευταίο διάστημα, να συνενέσουν όλοι, να υπάρχει προσοχή και να μην συμβεί το παραμικρό, να δούμε μόνο ποδόσφαιρο, να ασχοληθούμε μόνο με το ποδόσφαιρο, να είναι αυτό στο επίκεντρο και μετά το παιχνίδι να μιλάμε επίσης μόνο για ποδόσφαιρο. Μεγάλη κουβέντα σηκώθηκε χθες για τον ορισμό ξένων διαιτητών στον μεγάλο τελικό του κυπέλου.
πολλή συζήτηση για το θέμα. Η ΑΕΚ εξέδωσε ανακοίνωση εναντίον αυτής της απόφασης. Δήλωσε ξεκάθαρα ότι τίθεται κατά αυτής της απόφασης για τον ορισμό ξένων διαιτητών στον τελικό του κυπέλου. Ο ΠΑΟΚ διατήρησε τη θέση που είχε εξ αρχής, ότι δεν θα τοποθετηθούμε δημόσια για τον ορισμό του διαιτητή πριν τον αγώνα του κυπέλου. Δεν θέλησε να, ούτε να πάρει θέση σχετικά με τον ορισμό του διαιτητή, ούτε να δυναμητήσει το κλίμα. Οι άνθρωποι του Δικεφάλου του Βορρά δεν εξέφρασαν δημόσια άποψη σχετικά με τον ορισμό, όπως η ΑΕΚ, επαναλαμβάνω, που τοποθετήθηκε χθες με ανακοίνωση κατά του ορισμού του ξένων διαιτητών στο συγκεκριμένο παιχνίδι. Ο Μπορμπαλάνο, Ισπανός, να επαναλάβουμε ότι θα είναι ο άρχοντας του αγώνα εντός εισαγωγικών. Κληρώνουμε και το δεύτερο μέρος της εκπομπής, της σημερινής εκπομπής. Φουλ επίθεση, μαζί εκτάκτως θα πάμε μέχρι και τις 4. Θα πάρουμε μια ώρα παράταση. Σήμερα υπάρχουν αλλαγές στο πρόγραμμα. Το Λίμπερο φυσικά βρίσκεται στις επάλξεις για τον αυριανό τελικό. Δημήτρη Τσορμπατζόγλου, ο Σταύρος Οκόλκας, η Ελένη Μπούντου, ο Γιάννης ο Παρασκευαίδης, η Αγάπη Γαβριλίδου, ο Κώστας Βασιλόπουλος φυσικά που δεν είναι εδώ στο στούντιο σήμερα. Θα έχουμε το σχόλιο του στη συνέχεια της εκπομπής. Θα βρίσκονται στην Αθήνα, θα σας μεταφέρουν ρεπορτάζ, σχόλια για το πολύ σπουδαίο παιχνίδι. Το οποίο θα ξεκινήσει στις 8.30. Αυτά και για το δεύτερο μέρος λοιπόν. Πάμε σε ένα break και να επιστρέψουμε με την επόμενη ώρα της εκπομπής. Φουλ επίθεση, ακούτε πάντα Λίμπερο 107,4.